Ένα κακό αποτέλεσμα για μας στο ξεκίνημα των play-off. Σε ένα παιχνίδι που ενώ κατορθώσαμε με ένα πολύ καλό πρώτο εικοσάλεπτο να έχουμε 2-0 το σκορ, από εκεί και μετά, την φάση του τυχαίου που βάλαμε, χερού που βάλαμε, πήγαιναν να σεντράρουν και πήγαιναν μπάλα στα δίχτυα, που βάλανε οι αντίπαλοι, δυστυχώς χάσαμε την ηρεμία μας. Και ενώ έχουμε δει πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει η τακτική σε αυτά τα παιχνίδια, πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει να είμαστε και κυρίως όταν έχουμε το αποτέλεσμα, και ανεξήγητα εμείς από το 21 και μετά, γυρίσαμε πίσω και χάσαμε και τη συνοχή μας και την ηρεμία μας. Με αποτέλεσμα να πετύχει την ισοφάρηση ο Κυριακός, να πάρει το πάνω στο χέρι στο ψυχολογικό κομμάτι. Μια ισοφάρηση η οποία επιτρέπεται μετά από πορεία αρκετών μέτρων του συγκεκριμένου παίκτη, χωρίς εμείς να κλείσουμε τη φάση. Μια φάση για την οποία συζητάμε από την πρώτη μέρα που έχω έρθει. Έγινε το 2-2 μετά την ανεξήγητη οπισθοχώρησή μας. Και ενώ στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε την ομάδα, να πούμε ότι υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμη μπροστά μας και πρέπει ήρεμα να ξαναποκτήσουμε το προβάδισμα χωρίς όπου θα κινδυνεύσουμε. Μια φάση την οποία την έκανε συνέχεια ο Κυριακός στο πρώτο ημίχρονο και την εξηγήσαμε 3 και 4 φορές στο πίνακα. Πάλι κατόπιν ο αντίπαλος να πετύχει γκολ. Και από εκεί και μετά τα πράγματα γίνανε δύσκολα. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε και τις 2-3 φάσεις που κάναμε στο τέλος για να πάρουμε το πόντο. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα που μας αφήνει πίσω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όμως πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι, να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτό και πολύ γρήγορα να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι σε ένα τοπικό ντέρμπι. Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά να πάρουμε το αποτέλεσμα, να ρεφάρουμε το στραβό αποτέλεσμα το σημερινό. Το τοπικό ντέρμπι είναι να προσπαθήσουμε να αποκλειστούμε με δύναμη και αυτοπεποίθηση και να παίξουμε τον επόμενο αντίπαλο. Συγχαρητήρια στον Ελληνιακό γιατί κατόρθωσε μετά το κακό του ξεκίνημα με την οπισθοχώρηση τη δική μας που βοήθησε πολύ σε αυτό να ισοφαρίσει το παιχνίδι και να πάρει το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πολλά τέτοια αποτελέσματα. Είναι ένα προτάσμα που σας είπα, οι ομάδες μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα όλες. Ας κοιτάξουμε κι εμείς να ξαναφέρουμε, να ξανακρατάμε τη δίκη στα χέρια μας. Πρώτη αγωνιστική είναι, μην απογοητευτούμε όπως θα μπορούσαμε να ενθουσιαστούμε και να χάσουμε κάποια αποτελέσματα αργότερα. Σε αυτά τα παιχνίδια θα φανεί ο χαρακτήρας των ομάδων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών. Θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν. Αρχή από το επόμενο παιχνίδι και περιμένουμε. Ερωτήσεις. Κότς, μήπως πιστεύω ότι οι παίκτες σας πίστευα και αυτοί ότι τελείωσε το μάτι στο 2-0 και ήθελα να κάνω κάποια συντήρηση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, εν ώψη ντέρμπι και γύρισαν πίσω. Ποτέ δεν δόθηκε εντολή γιατί κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 18 και είναι 2-0. Δεν έγινε 2-0 σε 70 στο 95, στο 18 σε ένα παιχνίδι που είμαστε με την ένταση και τον ενθουσιασμό που έχουμε εμείς στο παιχνίδι και έχουμε καλή παρουσία μέχρι τότε. Εντάξει, πήγε ένα γκολ σε τύχη. Πήγε ένα σεντράρι και πήγε πάντα μας. Τι θα κάνουμε, θα χάσουμε την ηρεμία μας. Έδειχνε η ομάδα από την προθέρμανση ότι είχε μια νευρικότητα γιατί ήθελε πολύ το παιχνίδι. Φαινόταν σαν ποδοσφαιριστές. Τώρα να επηρέασε τόσο αρνητικά ένα γκολ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στα παιδιτήρια. Θέλω να σας ξαναλέω και πάλι, πολύ τακτική αυτά τα παιχνίδια, καθαρό μυαλό και χαρακτήρα και καλή διαχείριση. Όσο και να λέμε, αν δεν μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά από κάθε παίχτη, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αν μπορέσουμε και τα βγάλουμε και τα ελέγξουμε, έχουμε πετύχει. Και ας το έχουμε στο μυαλό μας και ας μην σας απογοητευτούμε, γιατί την Κυριακή μπορεί να είναι διαφορετικά το πράγμα. Άλλη ερώτηση. Πόσο δύσκολο πιστεύετε είναι τώρα ψυχολογικά, γιατί έχετε λίγες μέρες με την Κυριακή να αλλάξετε, γιατί τώρα οι παίκτες σίγουρα θα έχουν πολύ άσχημη ψυχολογία με αυτό. Είναι μια ήττα που δεν είναι απλά, δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη. Έτσι ακριβώς. Είναι μια κακή ήττα, αλλά παίζεις ποδόσφαιρο
και πρέπει να πατήσει τα πόδια σου. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι οι ομάδες με χαρακτήρα είναι αυτές που θα κάνουν πράγματα σε αυτήν την ανθρώπινη δάση. Αν θέλουμε να είμαστε ομάδα σκόπου, η οποία θα διεκδικήσει άμεσα πράγματα, πρέπει γρήγορα να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία με συγκεκριμένα κεφάλια. Εντάξει, ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Θα χάνεις ένα αποτέλεσμα και λες ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούσε να μου δώσει όθηση και μου πήγε ανάποδα. Την ώρα που είμαστε εδώ για να κάνουμε τα ομάδα για να αλλάξει κατηγορία, αυτά πρέπει γρήγορα να ξεπεράσει. Να μην μείνουμε σε πολλές δικαιολογίες, να κοιτάξουμε γρήγορα, να πατήσουμε στα πόδια μας και να δούμε το επόμενο αποτέλεσμα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε σήμερα ο κόσμος έπεισε λίγο. Κάτι να μας πει για τον κόσμο. Θέλαμε σήμερα με την νίκη που θα κάναμε να τον διπλασιάσουμε τον κόσμο. Μου λένε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια η νίκη μόλις πάει να κάνει το κλικ και να μαζέψει το κόσμο στο κήπεδο, κάτι γίνεται για τον κόσμο. Και λέγαμε ότι φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εμείς πάλι μπορούμε να ξαναμαζέψουμε τον κόσμο, να ξαναέρθει δίπλα μας, να φέρουμε αποτελέσματα συνεχόμενα. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να υπάρχει ο κόσμος στο κήπεδο και να σπρώχνει την ομάδα. Πολύ σημαντικό. Και ήταν μια ομάδα που έχει τη δυναμική τη δική μας. Με πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται κοντά όταν αισθάνεται κάτι καλό και ξαφνικά τον απογοητεύουμε. Την προσπάθειά μας αυτό να μην συμβεί φέτος. Και αυτό είναι στο χέρι μας. Δεν μπορεί κανείς άλλος να πείσει τον κόσμο για να έρθει στο γήπεδο. Αγαπάει την ομάδα, αλλά θέλει να τη βλέπει να διεκδικεί, να κερδίζει και να μην κάνει με τον κόσμο να γίνει. Πιστεύω ότι εμείς φέραμε τον κόσμο, μπορεί να τον απογοητεύσουμε σήμερα, εμείς έχουμε την δυνατότητα να τον ξαναζήσουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο αγώνας της Κυριακής Ανανόησης, κύριε Προπονητά, πρέπει να είναι αγώνας προς αύριο. Αγώνας... Έτσι ακριβώς είναι. Και όσο και να φαντάζεσαι στο μυαλό κάποιον σε όλο τον κόσμο ότι είναι κανένα δύσκολο παιχνίδι που έρχεται μπροστά μας και ένα τοπικό ντέρμπι και έχει ζευγαρώσει την ιδιαιτερότητά του, εμείς αποκλειστικά πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας και για να μην πούμε και μεγάλες κουβέντες να πεθάνουμε στο γήπεδο για να κάνουμε γιατί δεν θέλω καλό. Πρέπει οι παίκτες με καθαρό, παγωμένο μυαλό και με χαρακτήρα και όλοι μαζί εμείς η ομάδα να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα να πάρουμε αποτέλεσμα εκεί. Όσο αυτή τη στιγμή λόγω του ψυχολογικού μας έχει πιάσει, φαντάζει αυτό δύσκολο. Οπότε, τυχαίνει να έχουμε σε συνέντευξη τύπου, δεν αναφέρουμε σε αγωνιστικά θέματα, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής με καλύπτει πάντα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε όλα αυτά. Απλά είχε τύχει να έχω έρθει πάλι στην ΕΤΑ με τον Ελληνικό, που ήταν και τότε μας είχε έρθει κάποιος περίεργα, δεν την περιμέναμε. Και σας είχα πει ότι μόνο τα παιδιά μαζί θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα που έχει όλος αυτός τον κόσμο. Πάλι βρίσκουμε αυτή τη στιγμή εδώ μετά από αυτή την ΙΤΑ που έχει έρθει έτσι όπως έχει έρθει σήμερα και μιλώντας πάλι με όλα τα παιδιά θέλω να σας πω ότι δεν βλέπουμε ότι παίζουμε με τον Ολυμπιακό πόλο και άλλη ομάδα να ήταν. Πάλι εμείς αυτό τα κάνουμε. Τα πηγαίναμε για να κερδίσουμε αποκλειστικά. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ που ήρθε όλος αυτός προς τον κόσμο σήμερα και έρθει αυτό το κακό αποτέλεσμα. Όπως είπε και ο προπονητής μου, εμείς πρέπει να τους φέρουμε πάλι πίσω στο γήπεδο για να κάνουμε το όνειρό τους πραγματικότητα. Πάμε σήμερα. Όλοι είδαμε σήμερα ότι η ομάδα μου διέτηκε με την ανάλυση που συγκέντρωσε στα πρώτα λεπτά. Είχαμε τονίσει από εταιρεία ότι σίγουρα είναι η ομάδα της πόλης που θα πάρει το ασκό ίδιο και στο πάθος που θα μελετήσει, θα είναι πολύ και δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όπως είπα. Δυστυχώς δεν είμαστε να το συγκεντρωμένο σε επέπεδο. Με αποτέλεσμα να δούμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά και μια ωραία κίνηση φάουλ να γίνει το 0-0. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν για μας. Είπα τα παιδιά ότι πρέπει να το πιστέψουμε, μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και έτσι είδαμε το με τον τρόπο. Είναι μεγάλη προσπάθεια από τους προσελευτές και τους αξίζουν στην αριθμή. Εδώ θα πρέπει να ακούω
ότι αυτή η νίκη για μένα προσωπικά είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αυτό το λέω για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί αναπτύξαμε σε μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Δεύτερον, γιατί είχαμε να κάνουμε με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή μαζί με το μετακύριο και με τον Ιακώβολο. Και τρίτον, γιατί το σκορ ήταν 2-0. Όπως καταλαβαίνετε, το να γυρίσει ένα παιχνίδι από το 2-0 σε μια τέτοια έδρα με μια τόσο καλή ομάδα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Εμείς τα καταφέραμε. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια στα παιδιά. Πραγματικά, χαρώσαν όλα. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την νίκη μας. Και τώρα από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε το επόμενο μας παιχνίδι. Το οποίο έχετε συμφωνεί με το χρονικό διάστημα. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να το συζητούμε το παιχνίδι που σκέφτεται. Αυτά αν θέλετε να ρωτήσετε. Πιστεύετε κύριε Κολέγιο ότι το γκολ που βάλε το 2-1 ενός φίτης ήταν καθοριστικό στην ψυχολογία σας για να είναι η ψυχολογία ή ψεύγετε ότι πάλι η ομάδα θα μπορούσε να το δημιουργήσει. Κοιτάξτε, το ότι πετύχαμε γκολ πριν στο Μίλτον είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι αν πηγαίναμε σε αποτυχία με το 2-0, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά το να πάρει την νίκη. Εμείς φυσικά θα παρατούσαμε, το δείξαμε από τα παιδιά. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν πήγαμε στο ποτήρι μέχρι το 2-0. Άλλη ερώτηση. Μετά το 2-0, δώσατε κάποιες διαφορετικές οδηγίες σε σχέση με τις αρχικές πριν το μάτς τους παίκτες σας, αλλάξατε κάποια πλάνα. Όχι, δεν αλλάξαμε τίποτα. Μετά το 2-0 είπα ότι πρέπει να συνεχίσουμε, απλά πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας. Δεν είχαμε τον άνθρωπο σημάδι. Είμαστε μια καλή ομάδα, με καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά δεν πήγαμε την ανάγκη προς συντέλεση. Νομίζω ότι αυτό το 2-0 ίσως λειτουργήσει σαν συγκριτήρια για τους ποδοσφαιριστές μου. Και μπορεί να κατεβάσει την απόδοσή του, αλλά δεν άλλαξε κάποιο σήμερα τώρα την τακτική. Δεν άλλαξε τίποτα. Άλλη ερώτηση. Σχετικά με την έδρα σα, μπορείτε να μα πληροφορήσετε και κάτι θα γίνει, τι θα παίξετε τώρα. Από όσο γνωρίζω, θα παίξουμε τα δύο εδώ που έχουμε τώρα με το Φωστήρα και με τα ψαχνά στην έδρα μα και τα δύο παιδιά θα παίξουμε εδώ. Από εκεί πέρα και με ομάδε οι οποίε θα έχουν κόσμο στα εκτό. Του έχει χρειαστεί να πάμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δύο παιδιά στην έδρα μας τώρα τα επόμενα θα παίξουμε στην έδρα μας. Άρα ερώτηση. Ευχαριστούμε εγώ. Θα σας υποθέσω στο άλλο με τον κόουτς. Το λάθος μας ήταν σχεδόν σε κάποιο παιχνίδι δεν παίρνουμε αρκετά καλά τα πρώτα λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να γυρνάμε τα παιχνίδια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του συγκεκριμένου, στους υπέκτητες, στους προπονητές του.